Συνεχίζουμε το ταξίδι που κάνει το Euronews στην Πορτογαλία 2 μήνες πριν τις ευρωεκλογές. Είμαστε στην αγορά της Setúbal στην Πορτογαλία, όπου πολλούνται φρέσκα ψάρια, φρούτα και λαχανικά. Μιλήσαμε με τους πολιτές που παραπονιούνται για την πτώση στις πωλήσεις, για την ζωή τους και για τους πολιτικούς. Οι πολιτικοί απλώς μας καταστρέφουν. Δημιουργούν προβλήματα στους πολίτες. Πώς μπορούν να μας βοηθήσουν? Οι πολιτικοί βοηθούν μόνο τις μεγάλες εταιρείες όπου έχουν συμφέροντα για το μέλλον. Μιλάω έτσι, αλλά δεν είμαι πολιτικός. Δεν θέλω καμία σχέση μαζί τους. Στο μέλλον μπορεί να πάνε να δουλέψουν εκεί κερδίζοντας πολλά χρήματα, γιατί θα έχουν κάνει μεγάλα συμβόλαια με τις εταιρείες και τα πολιτικά τους συμφέροντα. Η ευρωπαϊκή πολιτική δεν βοηθά. Δεν ξέρω, δεν βλέπουμε κάτι. Αν κάτι γίνεται, δεν ξέρω που πηγαίνει, γιατί για τους φτωχούς δεν γίνεται τίποτα. Είχαμε καταναλωτική ισχύ, υπήρχαν πολλά πλεονεκτήματα, περισσότερα σπίτια. Ο λαός είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Είναι καλό οι πλούσιοι να κλέβουν και οι φτωχοί να ζουν χειρότερα. Παίρνουν όλο και περισσότερα και δεν πηγαίνουν φυλακή, δεν τους κάνουν τίποτα και την πληρώνουμε εμείς. Ψηφίζετε στις εκλογές? Ναι, ψηφίζω. Και στις ευρωεκλογές? Μερικές φορές ναι, μερικές φορές όχι. Εξαρτάται. Αυτή τη φορά δεν θα ψηφίσω. Αυτό το ταξίδι θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Ακολουθήστε μας, γιατί θα συνομιλήσουμε με πολίτες αλλά και με διάσημους για την Πορτογαλία και την Ευρώπη. Acerca de Portugal e da Europa. Filipa Soares, em Setúbal, Portugal, para a Euronews.